Και τώρα ο λόγος που γίνονται όλα τα σημερινά βίντεο. Ο οποίος λόγος είναι αυτός. Είναι το Tiembo React Legend 9 Pro TF ή TURF TARF Who cares? Με λίγα λόγια, είναι το Tiembo 9 Pro. Έτσι. Του παπιτσάρι τα σπάει και ξεκινάω κατευθείαν διαβάζοντας τι λέει το site και τι πιστεύω. Λοιπόν, λέει, ένα από τα ελαφρύτερα Tiembo μέχρι σήμερα. Ισχύει. Το Nike React bla bla απογειώνει τις επιθέσεις με τη σχεδίαση χαμηλού προφίλ που ισχύει επίσης, που ανασχεδιάστηκε για επιθετικούς παίκτες. Πράγματι, αυτό το Tiembo μοιάζει πιο πολύ με speedboot, με παπούτσι ταχύτητας, παρά με το κλασικό Tiembo που ξέρετε όλοι εδώ και χρόνια. Το επάνω μέρος διαθέτει ανάγλυφες υφές. Το επάνω μέρος διαθέτει ανάγλυφες υφές. Ισχύει. Και ξεκινάμε κατευθείαν με το άνω μέρος, μιας και δόθηκε τώρα η πάσα από το site, χωρίς να το θέλουμε καν. Λοιπόν, εδώ βλέπετε αλλάζει. Είναι πιο ενισχυμένο στην ουσία. Έχει, προσέξτε, ενίσχυση εδώ μέχρι εδώ. Μετά έχει άλλο ένα μαξιλαράκι εδώ, ενισχυμένο. Ναι. Και μετά, πού είχα δει ρε παιδιά, α, εδώ. Εδώ. Θυμίζει λίγο Copa Sense, η αλήθεια είναι, της Adidas. Αλλά είναι σε πολύ πιο ωραίο σχέδιο αυτό. Άμα ήταν το Sense έτσι θα ήταν πανέμορφο. Το Sense είναι αποκριστικό. Ωστόσο στο πόδι είναι πολύ καλό. Λοιπόν, είναι πιο στιβαρό όμως. Μπορεί σε κάποιους να σας φανεί βαρύ το Sense. Εδώ είναι πιο όμορφος ο σχεδιασμός, ας πούμε, των μαξιλαριών. Έτσι. Είναι ανάγλυφη επιφάνεια, όντως. Και τι έχουμε. Έχουμε εδώ κάτι περίεργες τρύπες που μάλλον είναι για τον αερισμό. Εντάξει. Εδώ πίσω αλλάζει. Είναι σαν να γίνεται δέρμα. Εννοώ συνθετικό δέρμα. Αλλά μπροστά είναι πιο μαλακό δέρμα. Και θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Αλλά μισό λεπτάκι να δούμε. Το επάνω μέρος διαθέτει με επένδυση. Α, με επένδυση λέει από μαλακές προεξοχές. Αυτά που σας έδωσα. Προεξοχές αφρού για εξαιρετική ακρίβεια στις δρίβλες, πάσεις και στα σούτ. Δηλαδή τα κομμάτια που σας έδειξα σαν μαξιλαράκια είναι αυτές οι προεξοχές που αναφέρει η site, η Nike στο site της. Κάτι τέτοιο έκανε και η Adidas με το Copa Sense, που όντως είναι και εκείνο έτσι με μαξιλαράκια. Μετά τι σου λέει, παράλληλα, καλά, η ακρίβεια στις δρίβλες, πάσεις και στα σούτ, μη θεωρείς ότι από το παπούτσι θα τα καταφέρεις, έτσι, από την ικανότητά σου θα τα καταφέρεις. Αλλά εγώ θα σας πω αυτό που δεν λέει κανένας. Γιατί όλοι λένε, αλλά όλοι λένε τα ίδια. Εγώ θα σας πω ότι ναι, κάνει το παπούτσι τη διαφορά. Για μένα προσωπικά τι κάνει. Θέλεις από σιγουριά, θέλεις από ασφάλεια, θέλεις από αυτοπεποίθηση, θέλεις επειδή σου αρέσει. Μην τρελαθούμε τελείως. Ίδιο είναι να παίξω με αυτό που έχει την τέλεια εφαρμογή και ίδιο να παίξω με το GT Pro που είναι δυο πόντους μακρύ και βάλε μπροστά. Ίδιο νιώθω. Άρα το παπούτσι κάνει τη διαφορά. Τώρα εννοεί για τις ικανότητες τροπικές. Αν όλα τα παπούτσια είναι ακριβώς για το πόδι μας, τότε μπορούμε να το κρίνουμε αυτό. Έτσι μόνο θα καταλάβουμε. Όμως κάνει και πάλι το παπούτσι τη διαφορά, διότι το πιο απλό σενάριο θα είναι ότι ξέρω εγώ δεν σου πάει το Tiembo, σου πάει το Adidas X. Δηλαδή με το που έβρισκες το παπούτσι που σου πάει στο πόδι, αυτομάτως κάνει τη διαφορά. Πάλι κάνει τη διαφορά, γιατί δεν μπορείς να παίξεις με κάτι που είναι τελείως κουλό πάνω στο πόδι σου. Μην τρελαθούμε τελείως, που το παίζουν ότι δεν σε κάνει καλύτερο παίχτη. Σε κάνει καλύτερο παίχτη και το παπούτσι. Για να μην πω ξεκινάμε από τα παπούτσια για τον εξοπλισμό, διότι αυτά μας προσδίδουν την αίσθηση ασφαλείας και της άνεσης για να ανοίξουμε. Άμα πάτε για τένις, που σας έχω δείξει ένα βίντεο με μια ρακέτα, με το που άρχισα να ελευθερώνω το χέρι μου χωρίς να φοβάμαι που θα πάει η μπάλα, άρχισα να έχω τρομερά καλύτερα χτυπήματα. Όχι τρομερά χτυπήματα, τρομερά καλύτερα. Ανέβηκα κατακόρυφα. Πολύ καλύτερος χειρισμός, πολύ πιο άνετα. Πρέπει να αφαιθείς.
πρέπει να δεις ότι θα πάει μπάλα στο ταβάνι του γηπέδου. Πήγε ένα μπαλάκι, είναι στο ταβάνι. Γιατί έπαιξα έξω από τείχο μπασκετικού γηπέδου. Ένα μπαλάκι είναι πάνω. Να είναι εκεί, να το χαίρεται όποιος το βρει. Αν το βρήκε κανείς. Αλλά μόνο έτσι θα γίνει. Οπότε δεν μπορεί να ακούω χαζομάρες ότι δεν σου κάνει το παπούτσι τη διαφορά. Σου τι κάνει τη διαφορά. Και το λέω και για τα παιδιά που το πιστεύετε μέσα σας και δεν το λέτε. Παρακάτω. Η αντικρατασμική προστασία να εκρέακτ υψηλής απόκρισης ισχύει και αυτό. Όντως έχει μεγάλη απόκριση. Εξασφαλίζει επιπλέον όθεση ώστε να ξεπερνάς τους αντιπάλους. Καλά, αυτό είναι μια μαλακία. Δεν ισχύει ιδιαίτερα η όθεση. Αλλά όθηση θα έχεις και με zoom και με ό,τι γουστάρεις. Η όθηση αφορά εσένα, την έκρηξη τη δική σου. Αν παίζεις μπάσκετ, μετράει. Αλλά ο ρεάκταφρος επειδή βυθίζεσαι λίγο μέσα, δεν είναι δηλαδή μία αναπήδηση τύπου zoom, είναι με βύθιση και αναπήδηση. Οπότε δεν ξέρω. Όχι όμως σαν το boost. Το boost είναι ακόμα πιο βαθιά πάζ. Έτσι. Βέβαια αυτά που σας λέω τώρα πρέπει να είσαι και σούπερ αθλητικό σώμα, έτσι. Μην φαντάσεις δηλαδή ότι εσύ που είσαι αδύνατος ή αδύνατη θα νιώθεις να βυθίζεσαι. Αυτό δεν ισχύει. Και απορώ πως τα λένε οι ξένοι reviewers όλα αυτά που λένε. Ειδικά στα μπασκετικά παπούτσια. Απορώ πραγματικά με τι σκεπτικά τα λένε αυτά που λένε. Και αυτοί σίγουρα ακούνε άλλους όπως κάνω και εγώ και ακούνε και διαβάζουν και κριτικές. Γιατί και εγώ αυτό κάνω, δεν σας το κρύβω. Κοιτάω κι εγώ. Απλώς επειδή δεν ξέρω καλά αγγλικά, πιθανόν καταλαβαίνω άλλα ντάλλα. Τώρα, παρακάτω. Στις κριτικές που έχω δει, προσέξτε, ο ένας μας λέει ότι είναι πολύ κακή ποιότητα, λέει, και μετά λέει από 6 εβδομάδες χάλασε. Ο άλλος πάλι μας λέει «Chef's kiss of a boot». Και έχει τώρα μια ολόκληρη κειμενάρα που θα την βάλω στη μετάφραση να δω, όχι τώρα, μετά, και τα θεωρεί στην ουσία τα καλύτερα tempo ever. Συμφωνώ με τον δεύτερο. Εν τω μεταξύ, προσέξτε, ο πρώτος, ενώ λέει την κακιά κριτική, έχει βάλει 4 άστερα. Ρε μεγάλα. Γι' αυτό δεν αντέχω και πολλά να ακούω από τον κόσμο. Μάλλον να διαβάζω. Εν τω μεταξύ, οι ξένοι είναι και παράξενοι. Δηλαδή, αν υπήρχε μια πλατφόρμα να σχολιάζουμε μόνο οι Έλληνες, που έχουμε το ίδιο πόδι, τα ίδια χαρακτηριστικά, που παίζουμε στις ίδιες τις ίδιες πάνω κάτω, αυτό θα έχει ωφέλεια. Να σχολιάζει κάθε λαός για το λαό του. Λοιπόν, ας δούμε και τις λεπτομέρειες. Το χρωματάκι, αν θέλετε να το βρείτε, δεν είναι το black, να το πω έτσι. Είναι μαύρο, iron grey, μαύρο. Δύο φορές το έχει. Άρα λέμε black, iron grey, black. Πού βλέπουμε το grey εδώ πάνω. Α, στην εξωτερική σόλα, να το. Μαλακιά. Όντως. Επίσης αυτό το παπούτσι, αν δείτε, από ό,τι παρατηρώ εδώ τώρα, γιατί όταν το πήρα δεν τα είχα έρθει έτσι λίγο, όχι να... Βγαίνει και σε δύο άσπρες αποχρώσεις. Το ένα είναι άσπρο, κόκκινη φτέρνα, άσπρο το μπροστά και βλέπω το σήμα της Nike είναι φωσφοριζέ, κίτρινο, πράσινο, λαχανή θα έλεγα. Και το άλλο είναι άσπρο μπροστά, μαύρη φτέρνα και μαύρο το σήμα της Nike. Με κίτρινη όμως εξωτερική σόλ. Το προηγούμενο που σας είπα έχει πολύχρωμα, έχει πράσινο μπροστά, λαχανή ανοιχτό και κίτρινο κόκκινο πίσω. Εδώ είναι η νέα όπως βλέπετε. Λοιπόν, ας δούμε και τα στοιχεία. Πρώτη φορά σας κάνω έτσι με διάβασμα, απλώς θέλω να είμαι πολύ σίγουρος, να μην λέω του κεφαλίου μου, άσχετα με τη γνώμη μου. Γιατί αυτό το συγκεκριμένο μου άρεσε τόσο πολύ που σκέφτομαι να πάω σε γήπεδο να σας κάνω πλάνα από το γήπεδο. Ή τουλάχιστον να το δω εκεί και να πω μετά μια γνώμη. Αλλά μετά πρέπει να έχω πλάνα από αγώνα πια να παίξω. Και ως γνωστόν τώρα, όσοι δεν εμβολιαστήκαμε, μάλλον δεν θα παίξω. Λοιπόν, ένα από τα ελαφρύτερα θρελικά μοντέλα που δημιουργήσαμε ποτέ. Μην ψαρώνετε, είναι οι γνωστές μαλακίες της Nike. Ένα από τα ελαφρύτερα τύπο μέχρι σήμερα, αυτό ισχύει, το Nike React, μπλα 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 μπλα. Α, αυτό είναι που διαβάσαμε πριν. Μετά μας λέει, απόλυτη απόκριση λέει. Ο αφρός λέει Nike React, προσφέρει απίστευτα ελαστικό βυματισμό. Οκ, τρίχες, εντάξει. Είναι πολύ γλυκό, πολύ ωραίο. Απίστευτα ελαστικό, δεν είναι. Στην αρχή τουλάχιστον είναι. Μετά, κατά την επαφή του ποδιού με το έδαφος, ο αφρός επανέρχεται στην αρχική του θέση. Εντάξει, τα δεχόμαστε όλα αυτά, αρκεί να μην σκληρύνει γρήγορα. Παρακάτω. Είμαι πολύ fan React. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από React. Θέλω να δω. Αυτό.
Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Γιατί βλέπετε ότι η ίδια τεχνολογία σε άλλο άθλημα δεν έχει την ίδια απόδοση. Θα μας τρελάνουν. Πόσο δύσκολο είναι δηλαδή να βάλουν το καλύτερο παντού. Κόβουν από εδώ, κόβουν από εκεί. Επειδή βάζει, ξέρω εγώ, εδώ τώρα αυτό, κόβει λίγο τον αφρό. Για να πληρώσουν η εταιρεία τώρα, έτσι. Για να πληρώσει περισσότερο υλικό ώστε να προσθέσει πάνω. Να αγοράσει πιο πολύ δέρμα, π.χ. Ποιο δέρμα, ρε μεγάλη. Καγκουρό σκοτώνει για να έχει αυτό το δέρμα. Το καγκουρό το καημένο πεθαίνει για μας. Για να παίζουμε εμείς οι βλάκες. Και δεν το παίζω φιλόζωος. Είμαι και φιλόζωος, είμαι και φιλάνθρωπος όμως. Έτσι. Γιατί άμα πιάσει μία κατηγορία μόνο, δεν είναι. Πρέπει και τα δύο. Για να τα λέμε όλα. Τώρα. Εξαιρετικά λέει απαλό δέρμα. Εδώ βάζουμε το καπέλο. Βγάζουμε το καπέλο στην ΑΕΚ γιατί επιτέλους ένα μοντέλο Pro που τα έχει όλα όμορφα. Αλλά πάνω απ' όλα ένα μοντέλο που έχει την εφαρμογή, ρε παιδιά. Δηλαδή ήμαρτον πια με αυτό το πράγμα. Αλλά το προηγούμενο Legend, το πάνω μέρος δεν συγκρίνεται εσείς με αυτό. Αυτό είναι η μέρα με τη νύχτα. Το έχει νικήσει κατά κράτος το 9. Μ' αρέσει που λέγανε μερικοί reviewers, βλέπω στο YouTube, και διαλέγουν το 8. Δεν ξέρω, πιστεύω ότι ένας Έλληνας μάλλον το 9 θα διαλέξει. Κορυφαίας ποιότητας έχει επένδυση από μαλακές προεξοχές αφρού για εξωτερική ακρίβεια στις βολές. Αυτό σας λέω πρέπει να το δω στο γήπεδο για να το εξακριβώσουμε. Και με άδειο τέρμα δεν πειράζει. Άλλωστε τα Future Z που σας είχα δείξει τα 1,1 Pro Cage, πρώτα πήγα μόνος μου σε γήπεδο και μετά έχω παίξει αγώνα. Και απλά σας έδειξα ένα γκολ από τον αγώνα και μερικά πλάνα, ας πούμε. Αλλά δεν ήταν τόσο καλό το βίντεο, κακά τα ψέματα. Θα χρειαζόντουσαν πιο ωραίες λήψεις. Αυτά τα πλάνα τα έχω πάρει εγώ ο ίδιος. Γιατί δεν βάζω κάποιον να με τραβάει. Είναι πολύ δύσκολο για μένα, ναι. Τώρα, φτιαγμένο σου λέει για κίνηση. Εδώ έρχεται το ενδιαφέρον. Εδώ γουστάρουμε όλοι. Αμυντικοί και επιθετικοί και τερματοφύλακες. Όλοι. Όλοι. Αυτά θέλουμε από τα παπούτσια. Κάτι που να μπορούμε όλοι. Και πάνω απ' όλα για να μπορούμε όλοι θέλουμε εφαρμογή. Και μετά ξεκινάνε όλα τα άλλα. Βασισμένη λέει στις αναλύσεις παίκτων, μπλα μπλα. Α, για την εξωτερική σολέλ, για τζάμπα διαζεσμός, οκ. Λέει βασισμένη στις αναλύσεις των παίκτων κτλ. Αυτή είναι άκρη, παιδιά. Κάθε παππούτσι τα ίδια λέει. Βασισμένη σε αυτό, έγιναν μελέτες 70 χρόνια και μετά από τόσες μελέτες το παίρνεις εσύ και είναι μια μαλακία π.χ. Εντάξει. Εγώ ξέρω μία είναι η μελέτη. Η μελέτη του ποδιού μου. Αν κάθεται καλά, τέλος. Παίζω σαν άνθρωπος ανέτα χωρίς φόβο. Αν κάθεται άσχημα, αλλά έχει γίνει μελέτη, να τη βράσω τη μελέτη. Γιατί το θέμα είναι να κάνεις μελέτη σε απλό κόσμο, όχι σε επαγγελματίες. Και ο επαγγελματίας στην τελική φοράει ό,τι γουστάει, δεν φοράει πάντα το ίδιο. Μην τρελαθούμε τώρα. Αυτοί που φοράνε τα δικά τους είναι αυτοί που είναι τα παπούτσια για αυτούς. Οι υπόλοιποι όλοι δεν φοράνε πάντα το ίδιο. Και μας δουλεύουν ψηλό γαζί. Όχι χαζί, προσέξτε, γιατί η αδελφή μου μικρή λέει χαζί, ό,τι να είναι. Λεπτομέρειες. Για χρήση σε συνθετικές επιφάνειες με πιο κοντό μήκος γρασιδιού. Μαλακίες του κόλλου. Πιο κοντό μήκος γρασιδιού, ποιο είναι. Ποιο είναι. Το AG, το τεχνητό γρασίδι. Γιατί το τι μας το βάζει στο τουρφ, στο χλεοτάπητα. Πες, κατάλληλο. Και για AG, για τεχνητό γρασίδι. Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, αν παίξετε. Θα σας αρέσει πάρα πολύ και σε φάση να απορρίσεις το γιατί δεν βγαίνει κάποιο παπούτσι με σχάρα που να είναι για αυτό όμως. Όχι μόνο για χλεοτάπητα σκέτο. Να είναι για τεχνητό γρασίδι σχάρα. Γιατί είναι παρόμοιο. Ενώ εκεί παίζεις με τάπα. Αλλά παίζεις πιο με τάπα με ασφάλεια, να το πω έτσι. Γιατί κακά τα ψέματα τα παπούτσια με τάπα δεν έχει τόση ταλαιπωρία όσο τα παπούτσια με σχάρα. Σε μεγέθη εφαρμογές κτλ. Είναι πολύ πιο καλά σε αυτό το θέμα. Εξωτερική σόλα που δεν αφήνει αποτύπωμα, εντάξει, αυτό εδώ και χρόνια ισχύει για όλα πια τα ποδοσφαιρικά και εμφανιζόμενο χρώμα κτλ. Και μας λέει και το στυλ το κωδικό του παπούτσιου. Λοιπόν, τζάμπα χρόνο χάσαμε όπως καταλάβατε. 14 λεπτά σας έφαγα για το τίποτα. Τώρα, αυτό είναι το παπούτσι, το ζευγαράκι του. Στο Academy δεν το έχω δει. Δεν το έχω δει. Διότι πάντα είχα περιέργεια να παίξω πολλά παιχνίδια με ένα Pro. Το αγαπημένο μου Pro από Nike ήταν το Vapor 14 Pro. Όχι το 13, το 13 δεν μ' άρεσε καθόλου. Το 14 Pro όμως ήταν το Bad. Και είναι. Το οποίο δεν πέφτει και αυτό με τίποτα.
Σε ελληνικά μαγαζιά είναι πεσμένα. Εμείς περιμένουμε από την επίσημη Nike να ρίξει τιμή και να έχει και δωροκωδικό. Να έχει και έξτρα έκπτωση δηλαδή. Μην βιάζεστε καθόλου. Πριν δώσετε αξία στους Έλληνες ξεφτυλισμένους μαγαζάτορες. Μόνο όταν αξίζει θα τους εμπιστεύεστε. Ποτέ άλλοτε. Καλύτερα παίξε με τέτοια παπούτσια 5 χρόνια και την κατάλληλη στιγμή αγόρασέ το. Λοιπόν. Η αίσθηση πάνω είναι απίστευτη. Δεν περιγράφεται. Έτσι, όλα τα λεφτά. Νομίζω είναι το καλύτερο παπούτσι με δέρμα. Νίκησε κατά κράτος, πιστεύω, και Adidas και τα λοιπά. Γιατί στην Adidas έχουμε δοκιμάσει το πρώτο. Ενώ εδώ δεν είναι καν το πρώτο. Δηλαδή το Elite πώς είναι. Στα Tiempo, το οποίο δυστυχώς δεν βγαίνει. Τα μοντέλα Elite δεν βγαίνουν σε σχάρα. Φαντάζομαι πρέπει να είναι απίστευτο. Ειδικά με τάπα πρέπει να κάνει τρομερή εφαρμογή. Και εδώ. Και το Academy εφαρμόζει καλά με τάπα. Αλλά και η Adidas εφαρμόζει σωστά στο νούμερο μας. Δεν πάμε μισό κάτω. Εγώ εκεί τα φορούσα κανονικά πια με τάπα. Και ήταν και μια χαρά. Και χωρίς κορδόνια και ήσουν και απόλυτα κλειδωμένος. Στο φθηνό, που να πήγαινα και στο πρώτο. Γι' αυτό σας λέω. Είναι λίγο άδικο όλο αυτό που γίνεται. Έχει το καλύτερο δέρμα αυτή τη στιγμή στην αγορά. Την καλύτερη εφαρμογή ever. Η εξωτερική σόλα όντως έχει αλλάξει. Μου φαίνεται λίγο άσχημη. Αλλά το πάτημα της είναι καλό. Εγώ γενικώς με τις εξωτερικές σόλες δεν πολύ ασχολούμαι. Αυτό ασχολούνται πιο πολύ τα παιδιά που φοράνε τάπα με αυτό. Οι παίχτες του Χλεοτάπητα σπανίως δίνουν σημασία στη σόλα τους. Από την άλλη, αν είσαι άνθρωπος που το κοιτάει, θα παρατηρήσει ότι το μοτίβο είναι έντονο, κάτι που είναι πάρα πολύ καλό σημάδι για να έχει πολύ καλή πρόσβαση. Και αλλαγές κατευθύνσεων που λέμε. Αλλά επειδή εμείς τώρα οι ερασιτέχνες παίχτες παίζουμε και δεν έχουμε θέμα να κάνουμε καμία τριπλίτσα να περάσουμε, αυτό θα το δεις ξεκάθαρα δοκιμάζοντας και άλλα μοντέλα. Πρέπει να δοκιμάσεις Tiempo, Vapor και Superfly. Να δεις σε ποιον νομίζεις ότι γίνεται πιο πρόσβαση. Όχι καλή, καλή πρόσβαση έχουν όλοι. Πιο σωστή, ταιριαστή στο δικό σου πόδι. Στις δικές σου κινήσεις δηλαδή. Αυτό. Τώρα. Από πίσω είναι έτσι, φτέρνα. Δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει αυτό, αλλά μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Έτσι. Το οποίο βλέπετε ότι συνεχίζει εδώ, σου λέει το Tiempo, μου αρέσει πολύ που το γράφει και έρχεται εδώ το νι, το γνωστό. Το οποίο είναι ωραίο, δυνατό υλικό φαίνεται. Εδώ πέρα είναι άλλο υλικό και το κέντρο είναι άλλο υλικό. Στα Academy το μέσα είναι χρωματιστό. Εδώ δεν είναι χρωματιστό. Εγώ γενικώς τα μαύρα παπούτσια δεν μου αρέσουν, αλλά αυτό είναι όλα τα λεφτά. Με μία απλή πινελιά το κάναν πανέμορφο. Επίσης έχει ένα σήμα της Nike εδώ, το οποίο είναι εξίσου πανέμορφο. Τώρα, μιλώντας για φτέρνα, η φτέρνα έχει πολύ καλό lockdown. Δεν θα έλεγα 10 στα 10, θα έδινα ένα. Χωρίς παιχνίδι το τονίζω, χωρίς παιχνίδι δίνω 8,5. Με παιχνίδι να προσαρμοστείς το πόδι μου κτλ. Μάλλον θα πάει στο 10 στα 10. Άλλο τρομερό ατού του παπουτσιού και μάλλον το καλύτερο για μένα, που φυσικά είναι εκτός του ότι η εφαρμογή είναι του καλό, μιλάμε τώρα για κομμάτια του παπουτσιού. Η γλώσσα. Παιδιά, η γλώσσα δεν υπάρχει. Πραγματικά δεν υπάρχει, γιατί δεν θα βρείτε εύκολα κάτι τέτοιο στην αγορά, τουλάχιστον όχι αυτή τη στιγμή. Μισώ να τα λύσω λίγο. Παρατηρήστε τη γλώσσα, τη γλωσσίτσα εδώ, πόσο του μπανιάρα είναι. Είναι ένα κνίτ, θα έλεγα. Καλτσοειδές υλικό. Είναι σερή, ενιαία. Και να το από μέσα. Το βλέπετε, δεν νομίζω τώρα. Είναι και μαύρο, ρε γάμο, το δεν φαίνεται καλά. Ενώνεται μέσα, ενώνεται και πηγαίνει μέσα στο παπούτσι από μέσα. Δεν ενοχλεί το πόδι σου, δεν έχει σχέση με το πόδι σου. Εσύ νιώθεις μόνο το πάνω κομμάτι. Από πάνω σου το νιώθεις. Τα πλάκια δεν τα αισθάνεσαι γιατί μπαίνει μέσα. Εκπληκτική εφαρμογή. Δεν υπάρχει αυτή η γλώσσα, μου άρεσε πάρα πολύ. Εγώ γενικώς μου αρέσουν πολύ τα παπούτσια που έχουν ενιαία κατασκευή και ειδικά στο μπάσκετ. Για δύο λόγους. Πρώτον, για την αίσθηση και δεύτερον, για το lockdown που κάνουν, για το κλείδωμα, για τη σταθερότητα. Για την ασφάλεια του ποδιού μας. Διότι με το που το δέσεις, με τα κορδόνια που δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, αυτό είναι το πιο άκυρο για μένα πάνω στο παπούτσι, θα μπορούσαν να είναι καλύτερα. Τα κορδόνια μου θυμίζουν φάση Academy. Κάπως έτσι να τα περιμένετε. Δεν έχουν κάτι, αλλά δεν ξέρω, ελπίζω να μην λύνονται αυτό. Γιατί αν βάλουμε άλλα κορδόνια εδώ, πρώτον θα χαλάσουμε τη μορφιά και δεύτερον δεν ξέρω μήπως χαλάσουμε και την εφαρμογή, ας πούμε. Αλλά δεν θα το δοκιμάσω όπως καταλαβαίνετε. Πάντως τα ό,τι Academy είχα δεν λυνόταν, ήταν ok. Θέλω να πιστεύω ότι και εδώ ok θα είναι. Γιατί είναι προ. Αλλιώς κοροϊδευόμαστε.
Πάντω αλλάζει το κορδόνι, έτσι. Εγώ έχω βάλει κορδόνια για το sneaker και από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, έχω δοκιμάσει. Και σε μπασκετικά και όλα τα έχω κάνει αυτά, που είναι πολύ πιο στιβαρά από τα ποδοσφαιρικά. Σας είπα ότι εδώ έχει κάτι τρυπούλες, οι οποίες από τη μέσα μεριά δεν φαίνονται. Άρα, όντως δεν φαίνονται, θα πάμε μισό λεπτό να το σιγουρέψω. Κάτσε, γιατί έχει το χαρτάκι. Όχι, δεν είναι, έχει επένδυση από μέσα. Δεν φαίνονται οι τρύπες, άρα είναι σχεδιαστικό μάλλον. Ή παρόλα αυτά έχει κάποια δίωδο κάπου. Εν τω μεταξύ η γλώσσα έχει τρύπες. Απλώς δεν μπορώ τώρα να το δείξω λόγω των χρωμάτων. Βασικά ψηλό φαίνεται. Αν την παρατηρήσετε καλά, δεν έχω και ότο focus τώρα στο κινητό. Έχει τρύπες αρκετές, που αυτό είναι για την αναπνοή του ποδιού. Άρα όντως το πλάι είναι διακοσμητικό πιο πολύ. Και ο αφρός React, ο οποίος ίσως να μην τον έχετε αντιληφθεί ακόμα, είναι αυτός εδώ. Διαφέρει λίγο. Όπα, βλακία σας δείχνω. Την εξωτερική. Είδατε, ούτε εγώ το καταλαβαίνω. Καλά. Να το, εδώ είναι. Μία μικρή επιφύλαξη. Μου φαίνεται λίγος. Αλλά μόνο στο παιχνίδι θα το καταλάβω. Γιατί ξέρω πολύ καλά τη React τεχνολογία. Την έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ εγώ προσωπικά. Εδώ. Λεπτή στρώση. Εγώ θα ήθελα να συνεχίζει όπως το Phantom GD Academy. Βασικά δεν ξέρουμε ακριβώς αν συνεχίζει. Απλώς στο Phantom GD Academy εδώ, και στο Pro, εδώ μπροστά, η εξωτερική σου όλα ανεβαίνει και σου δίνει την εντύπωση ότι ο αφρός συνεχίζει μέσα. Και εκεί είναι React και είναι πιο παχύ React, μου φαίνεται. Αν θυμάμαι καλά. Τώρα, τι να σας πω τώρα, η εφαρμογή, παιδιά, είναι το κανονικό το μέγεθος που φοράτε. Επιτέλους η Nike έκανε τη τέλεια εφαρμογή, τέλειο μήκος. Μην παραξενευτείτε αν το δάχτυλό σας έρθει μπροστά. Δεν είναι απολύτως τίποτα. Σηκωθείτε, προπατήστε και θα με θυμηθείτε. Λίγα λεπτά θέλει, επειδή είναι δέρμα καγκουρό. Και μπορεί να κάνω λάθος. Τώρα βέβαια δεν το αναφέρει ότι είναι δέρμα καγκουρό, έτσι. Είναι premium όμως. Είναι premium. Και αν θυμάμαι καλά, όταν πρώτο κυκλοφόρησε στην Αμερική, είχα δει έναν που έλεγε ότι είναι σαν τα Elite. Οπότε, και επειδή εγώ βλέπω και την αίσθηση, γιατί και η Adidas έχει βάλει δέρμα καγκουρό, είναι το ίδιο. Και θα το καταλαβαίνετε, αν θυμάστε, στα Adidas κόπα σας είχα πει ότι θα πατάτε και με το που δείτε ότι στο πάτημα αρχίζουν τα κατευθείαν κάνει σχέδια γύρω, το υλικό, είναι γνήσιο το δερμάκι. Να το θυμάστε αυτό που σας λέω. Ενώ το άλλο θα το παρατηρήσετε ότι δεν το κάνει αυτό το συνθετικό. Το κάνει λίγο θα δείτε κάνει σχεδιάκι. Εδώ πέρα κάνει κατευθείαν. Με τη διαφορά ότι τώρα η Nike την νίκησε την Adidas. Δεν έχω τώρα το εύχερο το μοντέλο να το δείτε. Από άποψη, επειδή τα κόμπα και τα Legend βγαίνουν για πιο άνεση, για πιο μεγάλα πόδια, για εφαρμογή καλή κτλ. Ασχέτως που η Nike το διαφημίζει ως τη τέλεια επαφή με την μπάλα και η Adidas αυτά λέει, αλλά στην πραγματικότητα οι πρακτικά βγαίνουν για τα άτομα που χρειάζονται κάτι που εφαρμόζει πιο άνετα και πιο γλυκά. Έχει νικήσει κατά κράτος την Adidas αυτή τη φορά και δεν είμαι καν Nike fan στο ποδόσφαιρο, να φανταστείτε, για να δείτε ότι δεν το λέω έτσι. Έχει νικήσει εντελώς, έχει νικήσει και την Puma, νομίζω ότι και τα Puma King τα ξεπερνάει αυτό. Τα καινούργια δεν τα έχω δει, τα Puma King 21 Pro, θα τα φέρουμε και αυτά να τα δούμε. Αλλά δεν βλέπω και τρελές διαφορές. Άντε να είναι το πάνω μέρος ωραίο. Να μου πεις και εδώ το πάνω μέρος είναι ωραίο. Απλώς τα Puma τι με χαλάει στα King. Η εξωτερική σόλα με χαλάει. Να που σας έλεγα πριν για την εξωτερική σόλα. Δεν με χαλάει η εξωτερική σόλα σαν υλικό κτλ. Το σχέδιο με χαλάει. Δεν ταιριάζει. Αυτό εννοώ. Που σας είπα πριν να ταιριάζει στο πόδι μου. Δεν ταιριάζω καλά εκεί. Αλλά γενικώς κανονικό μέγεθος. Μην πάτε μισό πάνω. Πιστεύω, προσαρμοστείτε εδώ. Τώρα, όσοι ενοχλείστε να είναι κοντά το δάχτυλό σας στο τέλος, μόνο γι' αυτό θα πάτε μισό πάνω. Για το πλάτος δεν νομίζω να πάτε. Από εκεί και πέρα, το feeling είναι εκπληκτικό. Επιτέλους, μια ποιότητα. Φοβάμαι, μην ισχύει ο παίχτης μας εδώ που έγραψε ότι χάλασε 6 εβδομάδες. Δηλαδή, επενδύσανε στο να σου κάνουν τη τέλεια αίσθηση, αλλά να μην είναι ανθεκτικό. Οπότε, η συμβουλή μου είναι να το αρπάξετε με την
πρώτη έκπτωση που θα δείτε. Με βιαστείτε τώρα, γιατί δεν έχουμε πολλές, τώρα, πολλές κριτικές καλές από παιδιά που παίζουν. Περιμένετε να πέσει ή με έναν εκπτωτικό κωδικό. Περιμένετε και τότε αρπάξτε το. Θυμηθείτε με και αρπάξτε το. Και τα κορίτσια, ειδικά εσείς που έχετε πιο ευαίσθητα πόδια, αρπάξτε το με τη μία, μην το σκεφτείτε καθόλου. Όσοι έχετε προβλήματα υπερπρενισμού κτλ., αν το πάρετε, θα το πάρετε με επιφύλαξη όπως και εγώ. Και εγώ έχω. Με επιφύλαξη θα το πάρετε. Ή θα το πάρετε επειδή θα σας αρέσει τρομερά όπως εμένα τώρα, θα σας κάνει δηλαδή να το αγοράσετε. Όσοι δεν έχετε πρόβλημα και όσες δεν έχετε πρόβλημα, μην το σκεφτείτε στιγμή. Με το που το βρείτε σε έκπτωση ή έχετε τα λεφτά, μπορεί να μην μεγάλη έκπτωση, αλλά να μπορείτε να το πάρετε. Αν σκέφτεστε αυτό το διάστημα και είστε κατηγορία κόπα ή ATM ή ψάχνετε άνεση ή θέλετε απλά να δοκιμάσετε το κάτι άλλο, μη βιαστείτε. Περιμένετε να το πάρετε και θα με θυμηθείτε. Αξίζει ο κόπος με χίλια. Αξίζει. Ένα παπουτσάκι έμεινε να σας δείξω. Που έχω εγώ σαν πρόταση δικιά μου, το Speedy Flow φυσικά της Adidas, του Messi δηλαδή. Αλλά περιμένετε, μην βιάζεστε. Το Speedy Flow το 1. Γιατί το Speedy Flow το 3 για μένα δεν αξίζει. Το Speedy Flow χωρίς κορδονιά δεν το έχω δει. Φαίνεται παρόμοιο με το άλλο, οπότε μακριά να τελειώνουμε. Το Speedy Flow το 1 με μεγάλη επιφύλαξη. Δεν ξέρω, φοβόμαστε πολύ ότι η ποιότητα, η ανθεκτικότητα δηλαδή, αυτό μας ενδιαφέρει τώρα. Η ανθεκτικότητα και αυτού νου και του flow δεν θα είναι μεγάλη. Γι' αυτό σας λέω, περιμένετε. Και αν αποδειχτεί αυτό αλήθεια, αλλά θέλετε παρόλα αυτά να το πάρετε, μπορείτε να το δοκιμάσετε. Δεν σημαίνει ότι επειδή θα χαλάσει εμένα, θα χαλάσει και εσένα. Μπορεί εγώ να είμαι ατσούμπαλος. Μπορεί να κάνω πράγματα που δεν είναι αυτό το παπούτσι. Καλά, για το συγκεκριμένο μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει. Να το θυμάστε αυτό που είπα. Το παπούτσι είναι γενικά παπούτσι ποδοσφαίρου. Δεν είναι παπούτσι μία θέση. Μπορεί άνετα να τρέξει μαζί του και άνετα να τριπλάρει. Δοκίμασα λίγο με την μπάλα εδώ με στο σπίτι. Το παπούτσι είναι τούμπανο. Μην το φοβηθείτε καθόλου. Καθόλου όμως. Έτσι, όσοι φοράτε Nike και όσες φοράτε Nike, μην το σκέφτεστε καθόλου. Ακόμα και αν δεν βάζατε Tiempo, αυτή είναι η χρονιά για αλλαγή. Και επειδή φοβάμαι ότι δεν θα ξαναβγάλει Nike τέτοιο, θα αργήσει να ξαναβγάλει κάτι καλό. Τώρα είναι η ευκαιρία. Όταν μπορέσετε με το καλό, πάρτε το. Επίσης, τα Vapor 14 Pro, πάρτε τα και αυτά. Δεν είναι στενά όπως νομίζετε. Πάρτε τα και θα με θυμηθείτε. Προσαρμόζονται για αυτά στο πόδι. Αν τα βρείτε μακριά, μακριά σε μήκος εννοώ, τότε πάρτε αυτό. Και μην ασχοληθείτε με κανένα άλλο και με καμία μία άλλη μάρκα. Για να ηρεμήσετε το κεφάλι σας. Ακούστε με τι σας λέω συμβουλευτικά. Γιατί σε αυτά τα θέματα πρέπει να σταματάτε να κοιτάτε μοντέλα και μάρκες. Πρέπει να κοιτάτε ποιο κάθεται. Και δεν εννοώ στο παλμά όπως λένε όλοι. Εννοώ και στο μήκος εγώ. Εγώ τα βάζω και τα δύο. Και στο πόδι μου αλλά και στο μήκος. Τώρα κάποιοι που μπορείτε να παίξετε με κενό μπροστά στα δάχτυλά σας, με γεια σας, με χαρά σας. Εσείς δεν έχετε πραγματικά πρόβλημα ό,τι και να βγει. Μακάρι να ήμουν έτσι. Λοιπόν, αυτό ήταν το Tiempo Legend React. Tiempo Legend 9. Καμία σχέση με το 8. Για μένα πολύ καλύτερο από το 8. Έτυχα το μπροστά, το νικάει κατά κράτος και θα πάρω και άλλο χρώμα. Όχι μόνο αυτό. Και μάλιστα, άμα δω, γιατί υποψιάζομαι ότι το Speed Flow μάλλον δεν θα μου αρέσει και πολύ σε σχέση με το Ghosted, όσο παράξενο και σας φαίνεται, με βάση τα δικά μου γουστά και το πώς παίζω εγώ, θα ήταν χαρά μου να έχω πλάνα από κάποιον αγώνα να δείτε λίγο πιο συγκεκριμένα. Ακόμη και χωρίς πλάνα, θα ήταν χαρά μου να έχω μια αίσθηση να πω κάτι. Έτσι. Οπότε, αν εσείς παίξετε ή δείτε, να τα λέτε μεταξύ σας. Εντάξει, εγώ δεν βάζω σχόλια, δεν επιτρέπω για σχόλια κτλ. Να σχολιάζετε. Αλλά εσείς μεταξύ σας, άμα δείτε τώρα τους εγγεγραμμένους μου χρήστες, δεν είναι πάρα πολύ. Μπορείτε εύκολα να δείτε όλη τη λίστα. Δεν είναι χίλιοι, ξέρω εγώ. Όσοι είστε Έλληνες μεταξύ σας, μπορείτε να μιλάτε. Να κάνετε κανένα σχόλιο ένα στο κανάλι του άλλου, αν έχετε βίντεο. Αν έχετε βάλει βίντεο, θα μπορεί να σχολιάσει κάποιος άλλος. Ή μπορείτε να ανεβάζετε βίντεο. Να λέτε, παιδιά, όποιος έχει γνώμη γι' αυτό, γι' αυτό, γι' αυτό, ας μου πει κάτι. Όπως είπα εγώ, το κάλεσμα για άθληση, το βίντεο μου. Δεν είναι ντροπή. Δεν ζούμε σε εύκολη εποχή. Πόσο μάλλον για να ξοδεύουμε λεφτά για τέτοια, έτσι. Και τόσα λεφτά. Γιατί οι εταιρείες δεν βάζουν μυαλό. Μήπως θα έπρεπε να τους βάλουμε εμείς μυαλό.
Αυτά είχα να σας πω. Και δεν θα πω ψέματα. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο παπούτσι σε προ, αν όχι ever, σίγουρα της τελευταίας πενταετίας και σίγουρα σε Tiempo. Και βασικά είναι και σε Nike. Απλώς οι λάτρεις των GT και των Vapor θα τσακωθούν μαζί μου τώρα. Εγώ, ο μόνος λόγος που δεν τα βάζω για τα άλλα εισαξία σε αυτό το, γιατί είναι εισαξία, αλλά τα βάζω από κάτω μόνο και μόνο για το μήκος τους. Αυτό δηλαδή είναι το πρόβλημα. Άμα το βελτιώσει η Nike, θα μιλούσαμε για τρεις παπουτσάρες κατηγορίας Pro και θα έπαιζες με οποιοδήποτε. Γι' αυτό σας λέω, μην μπερδεύεστε από τα brand και από το τι λένε. Κοιτάτε το δικό σας, πώς το γουστάρετε εσείς. Και μην κάνετε εκπτώσεις στο «Αχ, έκανε 50 ευρώ το Pro, ξέρω εγώ, το πήρα και ας ήταν λίγο μακρύ». Μην το κάνετε αυτό. Εφόσον έχετε κάτι και το χρησιμοποιείτε καιρό, συνεχίστε. Μέχρι να χαλάσει που λέει ο λόγος. Μην τρελαίνεστε. Μην κάνετε τις βλακίες τις δικές μου και πολλών άλλων που αλλάζετε, αλλά να αγοράσετε. Δεν είναι καιρός για πέταμα χρημάτων. Ακούστε που σας λέω. Αυτά. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Μαζέψτε λεφτά να το πάρετε. Μη σκέφτεστε από εδώ και από εκεί και πετάτε τα λεφτά σας σε δοκιμές που δεν μπορείτε μετά να σώσετε. Υπομονή και πάρτε αυτό που αξίζει. Ένα λοιπόν από αυτά που αξίζουν για το 21 είναι σίγουρα το Tiempo 9 Pro. Αποφύγετε το Academy, πάρτε το Pro. Εδώ πέρα αξίζει ο κόπος. Γιατί στο προηγούμενο το Academy ήταν πιο κοντό σε μήκος από το Pro. Εδώ είσαστε πολύ καλά. Πολύ καλά. Και αν παίζετε με τάπα, γιατί όχι να πάρετε και το Elite. Όσο υπομονή και αν χρειαστεί. Όταν αξίζει ο κόπος, αξίζει και η υπομονή, ρε παιδιά. Αξίζει ο κουμπαράς. Εγώ αυτά έκανα μικρός. Γι' αυτό σας τα λέω. Χάρηκα πολύ. Αργήσαμε λίγο. Θα αργούν τα βίντεο μάλλον από εδώ και πέρα. Ωστόσο, ό,τι έρχεται θα είναι πάντα μια καλή πρόταση. Αυτά. Ninja.